Νέα καμπάνα από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του Βόλου σε τοπική βιοτεχνία αποκαλύπτει σήμερα η Εφημερίδα Θεσσαλία. Ο λόγος για πρόστιμο που φτάνει τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ για διακίνηση πλαστών και εικονικών τιμολογιών. Ο έλεγχος έγινε από τη ΔΟΕ της Νέας Ιωνίας σε μεταποιητική επιχείρηση και το πρόστιμο Μαμούθ επιβάλλεται για σοβαρές παραβάσεις του φορολογικού κώδικα μετά από διασταύρωση στοιχείων που έγινε από το ΣΔΟΕ. Πριν από λίγες ημέρες, η Β' ΔΟΗ Βόλου είχε επιβάλει πρόστιμο 1,4 εκατομμυρίων ευρώ σε τοπική τεχνική εταιρεία για μια απόδοση του ΦΠΑ. Τα τελευταία περιστατικά δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και τα πρόστιμα πέφτουν πλέον βροχή βάσει και των σχετικών οδηγιών του αρμόδιου Υπουργείου. Θεωρώ ότι τα ψέματα έχουν τελειώσει, ιδιαίτερα όσον αφορά το ΦΠΑ. Και αυτή τη στιγμή γίνεται αυτό που ζητούσαμε από χρόνια ως υπάλληλοι αλλά και ως συνδικαλιστές από την πολιτική ηγεσία, η αξιοποίηση της τεχνολογίας με κεντρικό στόχο τις διασταυρώσεις των στοιχείων. Εξαιτίας λοιπόν των πληροφοριακών στοιχείων που έρχονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, τα αξιολογούμε εμείς εδώ τοπικά ως ΔΟΗ, γίνεται ο έλεγχος στις εταιρείες οι οποίες δεν έχουν αποδώσει είτε ΦΠΑ, είτε δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις εισοδήματος, είτε δεν έχουν αποδώσει φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Τονίζω και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών, διότι την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν και οι έλεγχοι του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να βρίσκουμε τέτοια μεγέθη φοροδιαφυγής και να καταλογίζονται τόσο υψηλά πρόστιμα. Για την ύσπραξη των τεράστιων προστήμων προβλέπεται η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που ξεκινούν από το μπλοκάρισμα τραπεζικών λογαριασμών και φτάνουν μέχρι τη δίμευση ακινήτων. Ενώ βέβαια στη συνέχεια ακολουθούν και οι ποινικές διαδικασίες που προβλέπουν φυλάκιση. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του δημοσίου. Και τα συμφέροντα του δημοσίου διασφαλίζονται με τη δέσμευση των καταθέσεων, αν η φοροδιαφυγή είναι πάνω από 75.000 ευρώ ή οι παρακρατούμενοι φόροι, με ποινική δίωξη που γίνεται αυτόματα, με την κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας των εταιριών ή των μελών των διοικητικών συμβολίων, προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου κλπ.